Σήμερα θα δούμε ένα καουμπόικο χωριό που βρίσκεται στο Λευκοχώρι του νομού Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια και θυμίζει Far West. Κατασκευάστηκε από ένα αντρόγινο από τη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν φυσικά καμία σχέση με την Άγρια Δύση. Μετά από αυτό, στο ίδιο χωριό δημιουργήθηκαν και άλλα κτήματα με άλογα που κάθε Σαββατοκύριακο φιλοξενούν περίπου 5.000 επισκέπτες. Το 1995, 15 χρόνια πριν, ήρθαμε στο Λευκοχώρι. Σε ένα μικρό χωριό τότε και άγνωστο τότε στον όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Και πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να δημιουργήσετε ένα καμπόικο χωριό? Αφού διαβάσαμε αρκετά πράγματα από το εξωτερικό, αποφασίσαμε και είδαμε ότι υπάρχουν τέτοιες μονάδες στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να κάνουμε και εμείς μία στη Θεσσαλονίκη. Τελικά δεν πρωτοτυπήσατε, υπάρχει σε όλο τον κόσμο αυτό. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο και μάλιστα στο εξωτερικό είναι πολύ πιο δεδομένο. Μάλιστα. Και έτσι, τι ακριβώς έχετε κάνει εδώ? Έχουμε 30 ευτυχισμένα άλογα και ένα μικρό western χωριό. Έρχονται επισκέπτες, μαθαίνουν πάνω στα άλογα, κάνουν βόλτα με τα άλογα και βλέπουν γενικά το καουμπόικο τρόπο ζωής. Μάλιστα, δηλαδή κάποιος εδώ μπορεί να ζήσει λίγες ώρες και κάποιες μέρες ίσως. Και κάποιες μέρες. Ναι, έχουν έρθει άτομα τα οποία έχουν έρθει για μία μέρα και έχουν καθίσει 2 μήνες. Δύο μήνες. Και τι κάνετε δηλαδή, πώς περνάει η μέρα σας εδώ? Ασχολούνται με τα άλογα. Αυτό είναι το κυριότερο εδώ πέρα. Αλλά και μετά έχει πάρα πολλά έργα συντήρησης. Έχουμε δει όλα τα western που υπάρχουν και γενικώς αυτή η ελευθερία δηλαδή που σου δίνει το άλογο δεν τη βρίσκεις πουθενά άλλου. Οπότε ήταν country. Τι άλλο μπορούσε να είναι το άλογο? In the bottom of my soul, she don't wanna be my friend no more. Εδώ πέρα ακριβώς πίσω μου υπάρχει το σαλούν. Ο καθένας μπορεί να φάει απλά πράγματα, έτσι. Ομελέτες, καουμπόικα, διάφορα φαγητά και τέτοια. Να πιει τις μπίρες, όπως είπαμε προηγουμένως. Με κάντρι μουσική πάντα, έτσι. Μετά για διανυκτέρευση υπάρχουν, είναι ένα βαγόνι, τα καταφύγια, τα σπιτάκια αυτά τα ξύλινα, τα οποία είναι διαμορφωμένα για extreme επισκέπτες που τους αρέσει η κάντρι ζωή. Υπάρχει και τραπεζά. Υπάρχει και τράπεζα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή την τράπεζα αποκλείεται τη ληστέψουνε. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Αλλά προστατεύεται και από καουμπόιδες, έτσι. Πάντοτε. Στην αρχή της ημέρας πρώτα απ' όλα ταΐζουμε τα άλογα. Μετά τα καθαρίζουμε, τα ξυστρίζουμε και μετά τα σελώνουμε. Και αφού όλα τα άλογα είναι έτοιμα, ανεβαίνουμε πάνω στα άλογα. Έλα να σας κάνω μια ξαναγήση. Από το 1985 έχουμε άλογα για προσωπική χρήση. Τα παιδιά βέβαια γεννηθήκαν αργότερα, τα παιδιά γεννηθήκαν μέσα στα άλογα και ξέρουν πολύ καλή υπασία. Και μάλιστα υπασία καουμπόικη, όπως τα λέγαμε, ελεύθερη υπασία.
Έχετε γεννηθεί σε χωριό? Όχι, όχι. Είμαστε κάτοικοι του κέντρου Θεσσαλονίκης και οι δύο, και εγώ και η γυναίκα μου. Αλλά φύγαμε πολύ νωρίς από τη Θεσσαλονίκη. Το 99% τουλάχιστον φεύγει ευχαριστημένο από την εμπειρία εδώ πέρα με τα ζώα. Συνήθως έρχονται νέοι, ηλικιωμένοι. Έχουμε παιδιά, πολλές ηλικίες, έχουμε και οικογένειες, έρχονται δηλαδή γονείς με τα παιδιά τους. Είναι φανταστική ευκαιρία να περάσουν για λίγες ώρες όλοι μαζί. Εδώ έχουμε ένα μαγαζί με είδη western, δηλαδή καμπόικα, καπέλα, αγγιλέκα, τσάπς, μπότες, δηλαδή ό,τι έχει σχέση πώς δινόντουσαν οι καμπόιδες στην παλιά εποχή. Αλλά όταν παίρνει ο κόσμος για να τα φορέσει μια φορά και τα ξαναφύγει, τα αγοράζει. Είναι πολλοί που τους αρέσει, δηλαδή που έρχονται μια φορά να τα παίρνουν γιατί τους αρέσει να τα φοράνε, και είναι πολλοί που έρχονται και ξανάρχονται και θέλουν να είναι και αυτοί μέσα στο κλίμα το καμπόικο. Οπότε πολλοί επισκέπτες φοράνε τα καπέλα, τις μπότες και νιώθουν σαν να ζουν 500 χρόνια πριν. Αυτό που μου αρέσει είναι η αίσθηση της ελευθερίας και της απομόνωσης που ο χώρος αυτός που είναι τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη μπορεί να σου δώσει. Για να έρχεσαι εδώ πέρα, πάνω όλο πρέπει να αγαπάς το άλογο. Τα ζώα, τη φύση. Έπειτα μένουμε καμιά φορά καλοκαίρι, 10 μέρες, τη χειμώνα, βοηθάμε εδώ στο αγρόκτημα. Γιατί εδώ δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Μας αρέσει κιόλας. Εθελοντικά φυσικά. Φτιάχνουμε ό,τι έχει σχέση με ξύλα, τα σπιτάκια, τα καταφύγια που είναι αυτά εδώ. Εμένα προσωπικά μου έχει γίνει τρόπο ζωής. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα, τρελοπαρέα θα έλεγα. Μας αρέσει πολύ ο τρόπος ζωής, μας αρέσει η ελευθερία, τρέχουμε. Πολλές φορές κάνουμε και τρέλες, δεν μπορούσα να πω. Ξεκινήσαμε, επειδή ήμασταν και πρώτοι στη Western City που κάναμε, δεν είχαμε εμπειρία από κάτι άλλο. Μόνο από το εξωτερικό τη βρίσκαμε. Και κάναμε βήμα-βήμα. Και όσο βλέπαμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και ενθουσιάζεται με αυτό, και εμείς προχωράμε όλο και περισσότερο. Και προσθέτουμε και άλλα πράγματα στη μονάδα. Αποφάσισα να έρχομαι εδώ για ελεύθερη πασία, βόλτα στο βουνό, μόνο ημέρες εκδρομές. Τελικά, σας αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής? Πιστεύω πως το λατρεύω. Έχει τρομερά τοπία, τρομερά μέρη, υπέροχοι άνθρωποι, πολύ φιλικοί, ζεστό περιβάλλον. Έχουμε γίνει πλέον όλη μια παρέα. Η φύση, τα άλογα, η επαφή, η χημεία που έχεις με τα ζωντανά είναι πανέξυπνα. Ζεις εδώ πέρα το όνειρο της Δύσης, τέλος πάντων. Έχω έρθει εδώ πέρα εδώ και 2 χρόνια περίπου και μπορώ να πω ότι είναι ένα όνειρο ζωής. Μακάρι να είχα την ικανότητα να ζω κάθε μέρα εδώ πέρα. Με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, γιατί πάνω απ' όλα είναι φανταστική οικογένεια και οι εμπειρίες που αποκομίζουμε από εδώ πέρα είναι φανταστικές.
Στο εξωτερικό υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη πάρα πολλές western cities, δηλαδή θεματικά πάρκα. Με πολλές δραστηριότητες μέσα, από διαμονή, δηλαδή έχουμε πάει σε μονάδα που έχει μέσα 35 επιχειρήσεις. Από σαλούν, από διαμονή, από καταφύγια, άλλο music hall, κρεπερί, τα πάντα. Πιστεύω ότι ο θεματικός τουρισμός έχει μέλλον στην Ελλάδα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουν φτιάξει ένα ζωολογικό κήπο. Επειδή τα παιδιά στις πόλεις στη σημερινή εποχή δεν βλέπουν ζώα, πολλά δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το πρόβατο από την κατσίκα ή την αγελάδα, φτιάξαμε ένα μικρό ζωολογικό κήπο με 20 ζώα. Δηλαδή έχουμε κατσίκες, πρόβατα, πάπιες, σκότες, χήνες, γουρούνια, κουνέλια. Και φυσικά αυτά. Στο βάθος τα άλογα, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, τα πιο πολλά, αλλά και λίγο από τα υπόλοιπα ζώα. Τώρα πλέον βρισκόμαστε στο σαλούν, όπου μετά από μια κουραστική μέρα στο κρίμα, όλη μέρα με δουλειές, μετάλογα, εκπαιδεύσεις και τέτοια πράγματα, ερχόμαστε να χαλαρώσουμε. Πίνουμε την πυρίτσα μας και ξεκουραζόμαστε και λέμε τις ιστορίες μας από τη διάρκεια της ημέρας. Νιώθω πολύ ωραία, γιατί κάνω κάτι που μου αρέσει και νιώθω πιο ελεύθερο. Είμαι από Κοζάνη, ήρθα για πρώτη φορά πριν από 2 χρόνια. Και πραγματικά κόλλησα εδώ και με το μέρος. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε παρέα, ότι είμαστε σαν οικογένεια. Ερχόμαστε σε επαφή με τα άλογα και γενικότερα με τη φύση. Κάτι το οποίο αυτό ψάχνουμε γιατί μένουμε σε μεγάλες πόλεις. Γιατί πολύ άγχος, πολύ στρες μέσα σε πόλεις. Εδώ είναι μέρος που θα έρθεις, θα χαλαρώσεις, θα γνωρίσεις καινούργια άτομα, νέες απόψεις, αντιλήψεις και θα περάσεις μια πολύ όμορφη μέρα. Είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Δεν το ζεις εύκολα. Βέβαια είναι μεγάλη δέσμευση, αλλά αυτό μας αρέσει. Η Γερμανία, η Ιταλία έχουν πολύ μεγάλες αναπτυγμένες τέτοιου είδους μονάδες. Με σαλούν, με χοτέλ, με ρεστοράντ, με steak house, με άλογα, με τα πάντα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για την οικονομική κρίση, πάντως εδώ εμείς περνάμε καλά.